Και στην παρέα μας έχουμε αυτή τη φορά τον Αντώνη τον Μανιό, τον κύριο Αντώνη Μανιό. Είναι στο Φιλότι, είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλά τα λέω κύριε Μανιέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Λιπέρτη, σε εσάς και τους ακροατές σας και τον κύριο Βελέτζα ιδιαιτέρως. Μια χαρά τα λέτε. Ωραία, πολύ ωραία. Πώς πάμε? Καταρχάς θέλω να μου πείτε ένα μικρό σχόλιο για το χθεσινό debate. Πώς το είδατε, πώς είδατε τον Πρωθυπουργό, ικανοποιηθήκατε από την παρουσία του? Θα μιλήσω γενικότερα για το για debate. Το debate, ναι. Εντάξει, ήταν... Θέλει πιο προχωρημένη κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, στημένες ερωτήσεις, γνώση των ερωτήσεων από πριν, αυτό... Αυτό που έλεγα, ότι ήταν τόσο εκπαιδευμένοι που ήταν just οι απαντήσεις, ας πούμε, στον χρόνο που είχαν. Και μέσα στον χρόνο και αυτά, εντάξει, αυτά... πιστεύω ότι το debate αυτό το συγκεκριμένο ικανοποίησε, όπως και ο σχολιασμός από περισσότερους δημοσιογράφους, ναι. Ο καθένας ικανοποίησε τη... Η κάθε παράταξη ήταν ικανοποιημένη με τον αρχηγό της, ας πούμε, ναι. Έτσι. Υπήρχαν βέβαια κάποιος ο οποίος... τα ζήγιζε λίγο τα πράγματα, υπήρχαν κάποιες έτσι στιγμές στις οποίες έβγαιναν κάποια αποτελέσματα, αλλά εντάξει, αυτό ήθελε περισσότερο ψάξιμο και αρκετές οι ώρες. Αρκετές οι ώρες, αρκετές, ναι. Οι ώρες. Τρεις ώρες τώρα είναι αυτό. Μ' αρέσει έτσι οι διαδικτυακοί φίλοι που ανέβαζαν την ώρα του debate, ότι βλέπουν debate, τρώνε πίτσα, άλλος πίνει το ποτό του, άλλος το κρασί του και τέτοια. Ποπκόρν και τέτοια. Έτσι ακριβώς, έτσι. Εντάξει, ήταν χρήσιμο έτσι κατά κάποιο τρόπο, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε, ωραίες, δεν βγήκαν κάποιες ιδιαίτερες ειδήσεις. Ναι, αλλά... δεν βγήκαν, όχι. Δεν πειράζει, καλό είναι που πιστεύω έγινε. Πιστεύω ότι σε επόμενο debate να είναι περισσότερο το... Να είναι διαφορετική, διαφορετική, ναι, η όρη. Ναι. Και πιο απλά πράγματα, δηλαδή όταν βγαίνουμε να πούμε ότι πόσο στοιχίζει το πρόγραμμα, ο καθένας το υπολογίζει με το δικό του. Σωστή πρόταση, πιστεύω, του Μητσοτάκη, ας το δώσουμε το κάθε κόμμα το πρόγραμμά του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Να το κοστολογήσει. Και αν βγαίνουν, να το κοστολογήσει. Πιστεύω ότι είναι μια αρχή ανεξάρτητη και φερεγγία. Γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να γράφει ό,τι θέλει και να μην ισχύει τίποτα από αυτά. Ιδίως στην προεκλογική περίοδο ακούμε τα πάντα τώρα, εντάξει. Δεν τα πιστεύουμε και τα πάντα εδώ που τα λέμε. Θα σας κάνουμε και παιδιά, όπως έλεγε. Έτσι. Ακριβώς. Πώς πάνε τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία στις Κυκλάδες και εδώ στην Άξο? Τι μηνύματα παίρνετε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι, όπως ήταν και το 2019 και ακόμα καλύτερα, μια σταθερή πορεία, η παρουσία των βουλευτών μας, του κυβερνητικού έργου και μέσα από τα κονδύλια της περιφέρειας, των δήμων, τις επιχορηγήσεις, όλα αυτά πιστεύω ο κόσμος να βλέπει, πέρα από το μικρό ιδιωτικό συμφέρον και όλα τα σχετικά, ότι πραγματικά γίνεται μια καλή δουλειά. Πιστεύετε, πράγματα δηλαδή που έπρεπε χρόνια να έχουν γίνει, μπαίνουν σε ένα καλό δρόμο. Πιστεύετε δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία θα τις κρατήσει τις δυνάμεις της στις Κυκλάδες, θα εκλέξει, θα εκλέξει και πάλι τρεις βουλευτές? Αυτό το ότι θα κρατήσει τις δυνάμεις είμαι σίγουρο, ναι. Προς αυξητική τάση. Το αν θα εκλέξει τρεις, αυτό εξαρτάται και βάσει του νέου συστήματος και της τα ποσοστά αναλογικής. Τα γενικότερα, ναι. Έτσι. Αύριο θα έρθει στο νησί μας, από ό,τι μάθαμε, η Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Το Σάββατο, ναι. Θα έρθει, ναι, για μία ακόμη φορά η κυρία Κεραμέως, η προϊσταμένη μας, πολιτική προϊσταμένη μας. Ναι, γιατί εκπαιδευτικός είστε κι εσείς. Ναι. Έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές και μέσα από τα διδασκαλικά καθήκοντα, αλλά και μέσα από τα πολιτικά καθήκοντα που έχω. Η επίσκεψη της κυρίας Κεραμέως είναι προεκλογική, να φανταστώ. Είναι προεκλογική, βέβαια, αφήνει την προεκλογική της περιφέρεια, γιατί έχει ζητηθεί από τους υπουργούς να κάνουν μία βόλτα σε όποιο μέρος της Ελλάδας. Είδατε τον κύριο Αρμυρά, τώρα ήταν στη Σύρο. Ναι, βέβαια. Η κυρία Κεραμέως επέλεξε την Νάξο.
Έχουμε έτσι αρκετά θεματάκια να συζητήσουμε, να συναντήσει κόσμο. Αναμένετε κάποια εξαγγελία, αναμένετε κάποια εξαγγελία. Από όσο γνωρίζω, όχι. Όχι. Αλλά πάντα και οι υπουργοί ξέρουν καλύτερα και τι θα πούν και τι θα εξαγγείλουν. Ναι. Εάν εκλέξει τρεις βουλευτές η Νέα Δημοκρατία στις Κυκλάδες, πιστεύετε ότι θα έχουμε και υπουργοποίηση κάποιου από αυτούς? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας νομός ο οποίος και τα ποσοστά βέβαια που φέρνει η Νέα Δημοκρατία όπως έφερε στο 2019 και είχαμε την υπουργοποίηση του κυρίου Βρούτσι, εννοείται ότι θα πρέπει. Αυτά βέβαια τα ξέρει και ο κατάλληλος όλων είναι ο αρχηγός της παράταξης. Ο πρόεδρος, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Κύριος Μητσοτάκης, ναι, ναι, ναι. Το ψηφοδέλτιο στις Κυκλάδες, πώς θα το χαρακτηρίζατε? Εντάξει, δεν είχαμε πολλή ανανέωση, διότι εδώ υπήρχαν και οι τρεις βουλευτές, οι οποίοι έπρεπε να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Υπάρχει σταθερότητα, ναι, και η ανανέωση, όπως είναι η κυρία Χαλκιά, η Δέσνα Υπρίνια, η οποία έχει ξανακατέβει στις εκλογές, στον πολιτιστικό τομέα και εκείνη έτσι ενδιαφέρεται. Ο κύριος Καφούρος, ένας αμάχημος και αποδεδειγμένος συνεργάτης, γνωρίζουμε όλοι το έργο του κάτω στην Σαντορίνη. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στην εκπομπή. Τον έχετε φιλοξενήσει, βέβαια. Και νομίζω ότι και την Κυριακή θα δώσει κάποια συνέντευξη εδώ, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έλεγε ότι θα προγραμματίσει μια συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωση, έτσι και μια συνάντηση γνωριμίας εδώ με τον κόσμο, ο κύριος Καφούρος. Ναι. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί κάτι επίσημα, δεν μας έχει στείλει δηλαδή κάποια πρόσκληση προς το παρόν. Ναι, περιμένουμε. Νομίζω θα είναι το πρόγραμμά τους βεβαρημένο. Ναι, νομίζω θα είναι εδώ και εκείνος, θα είναι η υποψήφοι εδώ όταν θα έρθει η κυρία Κεραμέως το Σάββατο, έτσι. Γνωρίζω ότι αύριο... Για τον κύριο Καφούρο το γνωρίζω γιατί έχω μιλήσει μαζί του, με ενημέρωσε ότι και θα είναι το Σάββατο. Και ο κύριος Φόρτο μας θα είναι αύριο, νομίζω έρχεται στο νησί, γιατί του ζήτησε να κάνουμε μια συνέντευξη και μου είπε ότι αύριο θα ταξιδεύει για Νάξο. Μάλιστα, δεν το γνωρίζω, δεν έχω ενημερωθεί. Οπότε, ναι, περνάνε από όλα τα νησιά. Ναι. Πάντως ναι, το έργο τους είναι δύσκολο, τα... τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί. Σαφέστε, δεν είναι η πυρωτική Ελλάδα η οποία μπαίνει στο αυτοκίνητο, πηγαίνεις εδώ, έχουμε ταξίδια, έχουμε καιρικές συνθήκες και όλα τα συναφή. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τα καλά των Κυκλάδων. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μανιέ, να μου πείτε σχετικά και με τις γαλάζιες σημαίες. Είχαμε τη δυσάρεστη αυτή είδηση να μην περιλαμβάνεται η Νάξος, οι παραλίες της Νάξου ανάμεσα στις γαλάζιες σημαίες των Κυκλάδων, στις βραβευμένες παραλίες. Πώς νιώσατε εσείς και πώς το σχολιάζετε αυτό? Ρώτησα και τον κύριο Βάβουλα πριν. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δεν το γνωρίζω πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια, ότι από όσο θυμάμαι όταν... Αν και είναι γαλάζιες οι σημαίες, αν και είναι γαλάζιες δεν το γνωρίζετε, δεν τις γνωρίζετε. Ότι έχει κάποιες προδιαγραφές ώστε κάποια παραλία να πάρει γαλάζια σημαία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα ξέρει καλύτερα ο αρμόδιος ο αντιδήμαρχος και είναι ο κατάλληλα υπεύθυνος να μιλήσει. Είναι το γεγονός ότι κυρίως δεν είχαμε ναυαγοσώστες. Μάλιστα, αυτό το γνωρίζουν και γνωρίζουμε τώρα και πώς είναι όλη η κατάσταση και είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες εκμεταλλευόνται τις καταστάσεις και βαράνε στα αυτιά. Βέβαια πώς το διαχειρίζονται οι άλλοι δήμοι. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Εμένα το βασικότερο που με ενδιαφέρει είναι οι θάλασσες της Νάξου να είναι καθαρές, να είναι προσεγμένες, να μην έχουμε θαλάσσια ρήπανση, να μην έχουμε προβλήματα όσον αφορά, να έχουμε εύκολη πρόσβαση και να μην έχουμε προβλήματα από αλλογενείς καταστάσεις. Εντάξει, φυσικά δεν είστε εσείς αρμόδιος να απαντήσετε σε κάποια θέματα που έχουμε τις παραλίες, απλά ζήτησα ένα σχόλιο έτσι να μου κάνετε. Ναι. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, για τις 8 του Οκτώβρη. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εσείς, γιατί κατεβαίνουν δύο υποψήφοι από την πλευρά, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει περίπτωση να τα βρουν μεταξύ τους, να πάνε σε ίδιο ψηφοδέλτιο? Όπως γνωρίζετε, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή ασχολείται με τις εθνικές εκλογές. Ναι. Το τι θα γίνει μετά τις εθνικές εκλογές, σίγουρα θα υπάρχει και κάποια αντίδραση. Εκτός από τους δήμους της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, χρήσμα δεν παίρνει κάποιος. Ναι. Αυτό εντάξει, το έχετε από εκεί και πέρα, το πεδίο της
των εκλογών είναι ελεύθερο, όποιος θέλει να κατέβει, να φτιαχτούν οι συνδυασμοί. Ο κόσμος θα ψηφίσει τα πρόσωπα, αυτούς που νομίζει ότι είναι πιο άξιοι να τον εκπροσωπήσουν. Και είδαμε. Και είδαμε λοιπόν, είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε καλύτερα μετά τις εκλογές και θα εξαρτηθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές από τις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή θα παίξει ρόλο το αποτέλεσμά τους σε ό,τι αφορά... Πάντα υπάρχει μια αλληλεπίδραση εθνικών εκλογών και αυτοδιοικητικών εκλογών. Ναι, πάντα υπάρχει. Και παντού. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανιέ, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Εύχομαι κυρία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και φυσικά θα τα ξαναπούμε τώρα με τις εκλογές. Είναι ενδιαφέροντα τα θέματα που έχουμε να συζητάμε. Ευχαριστώ. Σε ένα καφέ με την Υπουργό Κεραμίως το έχω ζητήσει. Να είστε κι εσείς εκεί και περιμένουμε κάποια απάντηση. Πολύ ωραία. Θα με ενημερώσετε όταν βεβαίως, έχετε την απάντηση. Βεβαίως. Να είστε καλά. Βεβαίως. Καλή να είστε συνέχεια. Καλά. Γεια σας.